13-18. Αν επιβεβαιωθεί η επίδοση, ο ανεμιστημένος 0,5 θα είναι η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών της Ανατολικής Αφρικής. Ξεκίνησαν οι αθλήτριες για την πρώτη σειρά στα 600 μέτρα πεντάθλου Παγκορασίδων Α. Το τελευταίο αγώνισμα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του πεντάθλου. Αθλήτριες ηλικίας 14 και 15 ετών. Thank you.
41-46 και 36, ανεπίσημη επίδοση για την νικήτρια στην πρώτη σειρά στα 600 μέτρα. Πεντάθλου Παγκορασίδων Α. Οι αθλήτριες που ήταν μετά τα 4 αγωνίσματα από τη 12η μέχρι και την 22η θέση θα τρέξουν τώρα στη δεύτερη σειρά. Ξεκίνησαν οι αθλήτρες για τη δεύτερη και τελευταία σειρά στα 600 μέτρα πεντάθλου Παγκορασίδων Α. Τελευταίο αγώνισμα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πεντάθλου Παγκορασίδων. Από τον δεύτερο όμιλο στον αγώνα επιλογής των μήκων των εφήβων προκρίθηκαν με τη σειρά που αγωνίστηκαν οι αθλητές. Μιχαλέρης Ελευθέριος Βενιζέλος 7-25 συνολικά πρώτος. Πρόντος Γκασκάλας Λακωνίας 7-08 συνολικά δεύτερος. Χαραλάμπος Προμηθέας Πάντρας 6-79 συνολικά τέταρτος. Κιτράκης Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων 6-75 συνολικά πέμπτος. Μακρύς Ενιπέψ Κλειδοχώρου 6-70 συνολικά όγδος. Κερίνη Καμασίγμα Ηλιούπολης 6-59 συνολικά ενδέκτος. Πόφτσης Γενάουσας 6-61 συνολικά δέκατος. Ακόμα μετήχαν, αλλά δεν προκρίθηκαν στο τελικό οι εξής αθλητές. Σπυριδάκης Πόφη 6-47 συνολικά 14ος. Τονγκαλίδης Ιδιώτος Μακεδονίας Άκυρος. Βελής Δοδόν Ιωαννίων 6-13 συνολικά 17ος. Και Διαμαντόπουλος Γάμα Σίγμα Μαρουσίου 5-47 συνολικά 19ος. Ξεκίνησαν οι αθλητές για τα 1000 μέτρα εξάθλου Παπέδων Α. Στους ηλεκτρονικούς πίνακες βλέπετε τα στοιχεία των αθλητών που μετέχουν στο αγώνισμα. Μετά από 5 αγωνίσματα προηγείται με μεγάλη διαφορά ο Παναγιώτης Μάντης του Κόρυφου Αμαλιάδας με 4.228 βαθμούς. Αγωνίζεται με τον αριθμό 471. Δεύτερος ο Καπρινιώτης 3.814, τρίτος ο Τεσσαρομάτης 3.739. Τέταρτος Μαρής 3.609, πέμπτος Ζέκιο 3.291 βαθμοί, έκτος Θεόδωρος Θεοδόρου 3.244. Ο Παναγιώτης Μάντης που προηγείται και μετά από 5 αγωνίσματα προηγείται και στον δρόμο των 1000 μέτρων. Παναγιώτης Μάντης του Αθλητικού Συλλόγου Κόρυφος Αμαλιάδας. Άρα
άλλος ένας γύρος, άλλα 400 μέτρα δηλαδή, για τα 1000 μέτρα εξάθρουπα μέδων α. Τους αθλητές που ξεκίνησαν χθες το πρωί την προσπάθειά τους, 100 μέτρα μετεμποδίων, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία, άλμα εις ύψος, ακοντισμός και τώρα 1000 μέτρα. Μπαίνει πρώτος στην τελική ευθεία ο Γιώργος Τεσσαροπάτης της Γυμναστική Ενισένωσης Νάουσας. Γιος του παλιού πρωταθλητή του Άρη Θεσσαλονίκης στο άλμα εις ύψος. (2:55:34) για τον Γιώργο Τεσσαροπάτη της Εθνική Νάουσας, ανεπίσημη επίδοση για τον αθλητή που τερμάτισε πρώτος στα 1000 μέτρα. Μετά τα 5 αγωνίσματα ήταν στη δεύτερη θέση. Με 3.739 βαθμούς, ενώ στην πρώτη θέση, όπως είπαμε, ο Παναγιώτης Μάντης με 4.228 βαθμούς. Οι απονομές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εξάθλου Παμπέδων Α και Πεντάθλου Παγκορασίδων Α θα γίνουν τώρα το μεσημέρι. Αποτελέσματα στον αγώνα επιλογής της δισκοβολίας των εφήβων. Πρώτος Δημήτρης Τσολακίδης, Γάμα Σίγμα Μαντρών, Κυρκής, 47-15. Δεύτερος Παναγιώτης Φαϊτσούδης, Γάς Κυρκής, 46-89. Τρίτος Ευαγγελάκος, Κατράμα, 46-36. Τέταρτος Γεωργιάδης, Ηρακλής, Θεσσαλονίκη, 45-55. Πέμπτος Θεοδόρου, Ολυμπιακή Δομή, 45-27. Έκτος Νασιάκος, Φωγιανός Καρδίτσας.